Εγώ δεν έχω πολλά ερωτήματα και φαντάζομαι να είμαι πιο σύντομος. Ακούσαμε προηγουμένως μια ανούσια αντιπαράθεση της Υπουργού με την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε ανούσια γιατί. Γιατί η επιχειρηματική όμιλη στον τουρισμό, κυρία Υπουργέ, φαντάζομαι να διαβάσετε την τοποθέτησή μας, όπως συγχαίρουν σήμερα εσάς για την πολιτική σας, έτσι έδιναν συγχαρητήρια και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στην Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κουντουρά, για τις προτεραιότητες που δεν ήταν διαφορετικές. Οι διαφορές σας δεν είναι διακριτές, ούτε από τους εργοδότες που το ίδιο ικανοποιούνται, ούτε από τους εργαζόμενους που το ίδιο επιδεινώνεται η θέση τους και είναι σε μεγάλη αντίθεση με την πολιτική σας. Το ΚΚΕ τοποθετείται λοιπόν σε κάθε νομοσχέδιο με κριτήριο των ποιον έρχεται να υπηρετήσει. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού με αυτόν τον τίτλο, δεν το διαβάζω για συντομία χρόνου, έχει ως σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού. Μια ανάπτυξη όμως που τη ζει η πλειοψηφία του λαού, που αδυνατεί να κάνει διακοπές. Είναι και η περίοδος τέτοια και θα πρέπει να συζητήσουμε λίγο πάνω σε αυτό το θέμα. Τη ζουν βέβαια και οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τουρισμό με χειροτέρευση όλων των όρων αμοιβής και εργασίας. Είναι έργο δικό σας αυτό. Με μισθούς του 2011. Αυτή είναι η μισθή των εργαζομένων στον τουρισμό. Γενίκευση δραστικής εργασίας. Συμβάσεις μιας μέρας. Τα ακούσατε και προηγουμένως από τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Μαύρη, αδήλωτη, ανασφάλιστη εργασία, απλήρωτη δουλειά. Εκταμένη εντατικοποίηση, καταστατήγηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου δουλειάς, κατάργηση του πενθυμέρου, γενίκευση μαθητείας, πολυαπασχόληση, κατάργηση του δικαιώματος της λήψης του εφάπαξ στην 20ετία. Αυτή τη συνθήκη για τους εργαζόμενους την νομοθετήσατε όλοι σας για να στηρίξετε την αυξημένη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Τέτοιο το ζήτημα της ελάχιστης σύνθεσης του προσωπικού των ξενοδοχείων και του καθορισμού καθηκόντων. Είναι καθαρό ότι οι εργοδότες δεν το δέχονται, δεν το θέλουν. Για πώς να το θέλουν άραγες, αφού θέλουν να κερδίζουν όσο μπορούν περισσότερα. Όπως καθαρό όμως είναι για μας επίσης ότι η κυβέρνηση που είναι πολιτικό τους προσωπικό δεν το νομοθετεί. Άρα λοιπόν απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους και τους λέμε ότι οι ευθύνες είναι αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων για όλη αυτή την άθλια κατάσταση που ζουν οι εργαζόμενοι σε αυτό τον κλάδο του τουρισμού. Η ανάδειξη και από τον πρόεδρο του Συνδικάτου του Τουρισμού, τον Γιώργο τον Στεφανάκη, της επιδείνωσης της ζωής των εποχιακά εργαζομένων και με τις ανατροπές στο επίδομα ενεργείας, φαίνεται ότι σας αφήνει αδιάφορους, γιατί δεν είπατε κουβέντα. Κουβέντα δεν είπατε. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και με τις συνθήκες διαμονής των εποχιακά εργαζομένων στον τουρισμό. Εδώ θα δούμε την απανθρωπιά στο μεγαλείο τους. Την απανθρωπιά δηλαδή της εργοδοσίας και της κυβέρνησης. Διαμένουν σε κοντέιρες και σε σκηνές και όπως θα ακούσατε μια εργαζόμενη στον τουρισμό έκανε μπάνιο σε ντουζιέρα στην παραλία. Κοιμάται στο αυτοκίνητο. Είναι έργο δικό σας που υπηρετείτε τις ανάγκες της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Είναι αμέτρητα τα εργατικά ατυχήματα που ποτέ δεν καταγράφονται με σοβαρές επαγγελματίες ασθένειες για τις οποίες δεν έχει γίνει ποτέ καμιά απολύτως μελέτη. Και αυτό είναι εκτός του ενδιαφέροντός σας. Παχτωλός λοιπόν κερδών από τη μια για τους επιχειρηματικούς ομίλους και φτώχεια εξαθλίωση από την άλλη για τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η ανάπτυξή σας. Η μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, η τεχνολογική πρόοδος καθιστά κυρίω πιο γρήγορη τη μετακίνηση, δημιουργεί αντικειμενικά προϋποθέσεις για περιορισμό του εργάσιμου χρόνου. Τα αποτελέσματα όμως είναι αντίθετα. Η θέση των εργαζομένων χειροτερεύει, το σύστημα αυτό δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες της εργατικής τάξης του λαού. Κίνητρο αυτής της μορφής οργάνωσης του ίδιου του συστήματος είναι το κέρδος και ο πλουτισμός. Αυτό είναι και το εμπόδιο στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Αυτό εμποδίζει την πλειοψηφία του λαού να κάνει διακοπές αναψυχή τουρισμού.
απλησίασε στις τιμές στα ξενοδοχεία, τα ναύλα στο Θεό, τα διόδια επίσης, όλα αυτά και με την αβάσταχτη ακρίβεια μαζί και τους μισθούς και τις συντάξεις πείνας αποκλείουν τη μεγάλη πλειοψηφία από την ανάγκη ξεκούρασης διακοπών. Ως ΚΚΕ έχουμε καταθέσει στην εργατική τάξη και συνολικά στο λαό τη ριζικά διαφορετική αντίληψή μας για τις διακοπές, την αναψυχή, την ξεκούραση, τον τουρισμό. Θέση μας είναι ότι και ο τουρισμός πρέπει να είναι καθολικό δικαίωμα των εργαζομένων και του λαού. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όσο οι υποδομές είναι καπιταλιστική ιδιοκτησία. Αυτή είναι η αιτία που κάνει τον τουρισμό πανάκριβο εμπόρευμα. Αυτή είναι η αιτία που εμποδίζει τον λαό να κάνει διακοπές, να ξεκουραστεί, να κάνει αναψυχή. Αυτή είναι η αιτία που οι υπηρεσίες αναγκαίες για τον λαό εμπορευματοποιούνται ή ιδιωτικοποιούνται για να υπηρετήσουν την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Υλοποιούνται διαρκώς απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων για αξιοποίηση νέων πεδίων κερδοφορίας χωρίς όρους και όρια, σε στεριά, θάλασσα και αέρα, σε κάθε τομέα που μπορεί να ενταχθεί στα τουριστικά πακέτα και να αυξήσει την κερδοφορία τους, όπως υγεία, ιαματικές πηγές, εκπαίδευση, κατάρτιση, πολιτισμό, αθλητισμό, περιβάλλον, βουνά και άλλα. Από τα 67 άρθρα του νομοσχεδίου, η μεγάλη πλειοψηφία είναι νομιμοποίηση πολιοδομικών αυθαιρεσιών, συνέχεια της λειτουργίας παρά την έλλειψη αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ιδιαίτερα ειδικών τουριστικών υποδομών και περιοχών ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης. Νομιμοποίηση παρανομιών όσον αφορά τη χωροθέτηση ξενοδοχειακών λιμένων, με τροποποιήσεις της χωροθέτησης για πολιοδομική τακτοποίηση με έκδοση διαπιστωτικών πράξεων, στις κατηγορίες των τουριστικών καταλυμάτων. Προσθέθεται και η οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση πολυτελείς διαβίωσης, τα glamour camping όπως αναφέρονται. Οι επιχειρήσεις camping που σήμερα είναι ακόμα προσιτές και απευθύνονται στα φτωχά λαϊκά στρώματα, στις λαϊκές οικογένειες για φθηνές διακοπές, με το επιχείρημα της βιώσιμης τουριστικής δραστηριότητας μετατρέπονται σε πολυτελείες. Ένας ακόμα αποκλεισμός για τον λαό. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως και αυτές του παρόντος νομοσχεδίου, ενσωματώνουν προνόμια, κίνητρα και μέτρα που διευθετούν, νομιμοποιούν όλες τις παρανομίες σε βάρος του περιβάλλοντος, σε βάρος της φέρουσας ικανότητας ολόκληρων περιοχών και τελικά βέβαια σε βάρος της ποιότητας ζωής των ίδιων των κατοίκων. Είναι πολλά τα προβλήματα που παρουσιάζουν πολλές περιοχές λόγω του υπερτουρισμού στους ίδιους τους κατοίκους. Δίκτυα υδροδότησης, αποχέτευσης, επάρκεια νερού, ενέργειας, χώρων στάθμευσης, σοβαρά ζητήματα όχρησης. Όλα αυτά είναι προς όφελος των λίγων επιχειρηματικών ομίλων που κερδίζουν σε βάρος των πολλών, των κατοίκων της ίδιας της ποιότητας ζωής τους. Βλέπουμε εδώ διαδηλώσεις στη Μάλαγα, στη Βαρκελόνη και σε άλλες περιοχές που και εδώ σε λίγο και στη χώρα μας πιστεύω ότι αυτή είναι η λύση, ο αγώνας ενάντια σε αυτή την πολιτική που τα δίνει όλα για το κέρδος. Επίσης, οι απαιτήσεις εδώ εξυπηρετούνται, ικανοποιούνται των εργοδοτών για μεγαλύτερη αύξηση του στελεστή δόμησης. Για παράδειγμα, με το άρθρο 6 του σχεδίου νόμου, το μικρό τουριστικό κατάλημα το αντιμετωπίζεται σαν ένα μικρό σύνθετο τουριστικό κατάλημα. Δηλαδή ότι μπορεί να βάλει και μια εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής που δεν είχε πριν και να πάρει ένα μικρό μπόνους στο συντελεστή δόμησης και στο ποσοστό πώλησης τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών. Δίνει την αύξηση του στελεστή δόμησης κατά 0,02 με την προϋπόθεση να μπει αποκλειστικά και μόνο στην ειδική τουριστική υποδομή.
Επίσης αυξάνει κατά 30% το ποσοστό των δυνάμενων να πουληθούν ή μακροχρόνια να εκμισωθούν τουριστικές επιλεγμένες κατοικίες και μάλιστα πριν την κατασκευή τους. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, όπως είπαμε και στην πρώτη συζήτηση, είναι φωτογραφικές διατάξεις για να διευθυντηθούν όλα αυτά τα ζητήματα των πολιτισμικών παραβάσεων, των παρομοιών, των παρανομιών, ώστε να εκταμιευτούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Η παράταση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για παράδειγμα, αφορά απορρόφηση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης από τουριστική δραστηριότητα που έχει πολυδομικές αυθαιρεσίες. Επομένως, δεν μπορεί να εξασφαλίσει νομιμότητα λειτουργίας ώστε να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, αλλά εν τέλει να απορροφήσει κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Αφορά, παραδείγματος χάρη, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής που δεν έχουν εκδώσει απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή τους έχει ανακληθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας λόγω έλλειψης αυτού του δικαιολογητικού. Μπορούν βέβαια αυτό να το πράξουν μέσα στην πενταετία. Το άρθρο 11 αφορά τις αιτήσεις στους λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων. Οι ρυθμίσεις φωτογραφίζουν βέβαια μεγάλο όμιλο στην Κρήτη. Οι ξενοδοχειακοί λιμένες ανέρχονται σε 11 συνολικά στην Ελλάδα και αυτοί δεν έχουν άδεια λειτουργίας τα τελευταία χρόνια, διότι είχαν κάνει έργα διαφορετικά από εκείνα που προβλέπονταν με το ΦΕΚ της χωροθέτησης. Τώρα με τις ρυθμίσεις τους παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης της χωροθέτησης για πολιοδομική τακτοποίηση μέσω έκδοσης διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Τουρισμού. Συνάδελφε, έχετε άλλα 3 λεπτά. Πέραν του συγκεκριμένου, έτσι. Να μην θεωρηθεί ότι δεν κρατάμε μία. Δεν κρατάς και το φαίνεται αυτό. Εν τέλει, λοιπόν, άλλωστε είπατε ότι δεν θα συμπληρώνουν να μπορέσουν να απορροφήσουν το υπερβήκατε κατά δύο και προχωράμε. Λοιπόν, μην με διακόπτεις, τελειώνω. Το ίδιο ισχύει για τα νοοποιεία με τη δυνατότητα πλέον είδηση ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Παράδειγμα, μεγάλη εινοποιία που δραστηριοποιείται κοντά σε περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης έτυχε επιδότησης από τον Αυξιακό Νόμο για δημιουργία πεντάστερου ξενοδοχείου σε αγροτική έκταση της οποίας άλλαξε η χρήση γης και δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν περάσει αυτή η συγκεκριμένη φωτογραφική διάταξη. Η συζήτηση για τις ρυθμίσεις που αφορούν τους ξαναγούς και η θέση που εξέφρασε ο Υπουργός να μελετήσει τις θέσεις των ξαναγών επιβεβαιώνει ότι οι ρυθμίσεις που περιέχονται ήταν ικανοποίηση απαιτήσεων των επιχειρηματικών ομίλων του τουρισμού. Θα περιμένουμε αν ο Υπουργός κάνει νομοτεχνικές βελτιώσεις και θα τοποθετηθούμε ανάλογα. Ωστόσο, θα θέλαμε απάντηση σε αυτό που καταγγείλαμε ότι στο site του Υπουργείου Τουρισμού είναι αναρτημένη διαφήμιση ιδιωτικών ξεναγήσεων από ιδιωτικό γραφείο, εργολάβους, και αυτό δείχνει και το μέλλον των εργασιακών σχέσεων των ξεναγών που θα είναι εργαζόμενοι σε μεγάλες εργολαβίες ξενάγησης. Για τις μίσεις που αφορούν τις ανώτερες σχολές τουρισμού, κάποιες είναι θετικές. Δεν θα ψηφίσουμε το άρθρο 31 που το διευθύντο διορίζει του Υπουργείου Τουρισμού με κριτήρια που δεν περιλαμβάνονται και αυτό συνιστά πρόβλημα. Τα κριτήρια ως τώρα είναι ασαφή. Είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε τις έρευνες σχετικά με το ποσοστό των αποφύτων των σχολών που εγκαταλείπει τον κλάδο του τουρισμού, με την κύρια αιτία να είναι η εποχικότητα, το χαμηλό ετήσιο εισόδημα, οι άθλιες εργασιακές σχέσεις. Όμως για όλα αυτά δεν λέτε τίποτα, δεν τα αγγίζετε. Ο ιατρικός τουρισμός και η αμυντική φυσική πόρη, σύμφωνα με το τρίτο μέρος του κεφαλαίου Α, αποτελεί πλευρά της ανάπτυξης του συστήματος υγείας με κίνητο και σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης και της κερδοφορίας, αξιοποιώντας κατά βάση υπαρκτικές ανάγκες. Η πρόβλεψη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία σε ορίζοντα δεκαετίας μπορούμε να μιλάμε για 400 έως 500.000 ιατρικούς τουρίστες στη χώρα μας με κέρδη πάνω από 2 δις ευρώ το χρόνο, δεν αφήνει περιθώρια περιερμηνίας ως το ποιοι θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι.
Δεν είμαι γαλαξονοδόχοι, οι επιχειρηματιόμοιροι στην υγεία, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και ένα τμήμα του ήδη επιχειρηματοποιημένου δημόσιου τομέα. Οι αμαντικοί φυσικοί πόροι για μας πρέπει να ικανοποιούν ανάγκες του λαού. Αντί αυτού, η πολιτική σας είναι σε αντίθετη κατεύθυνση. Οι ασφαλιστικές παροχές, όπως λουτοθεραπείες, αεροθεραπείες κλπ., έχουν καταργηθεί ουσιαστικά. Μεγάλο μέρος των ρεαμαντικών πηγών και άλλων κρατικών τουριστικών υποδομών της χώρας, που παρέμενε για χρόνια αναξιοποιητό, παραχωρούνται στην υπηρεσία των καπιταλιστικών κερδών, προσελκύοντας πελάτες ασθενείς από τα άλλα κράτη. Την ίδια στιγμή που σοβαρές ελλείψεις σε κρατικές υποδομές υπηρεσίες υγείας, σε μια σειρά από νησιά και τουριστικούς προορισμούς δημιουργούν μια πραγματικά εκρηκτική κατάσταση για τους μόνους κατοίκους και τους τουρίστες, τώρα λαμβάνονται μέτρα για την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού, είτε από τον ιδιωτικό είτε από τον κρατικό τομέα. Η θέση μας για τον ιατρικό τουρισμό δεν είναι στη βάση του ναι ή όχι σε αυτόν. Το μεγάλο ζήτημα που τίθεται είναι η ανάπτυξη του συστήματος υγείας από ποιον και για ποιον. Σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες, οι υλικές προϋποθέσεις, επιστημονική και τεχνική γνώση, υποδομές, εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να είναι δυνατή η επαρκής κάλυψη σχεδόν του συνόλου των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού στα αστικά κέντρα, στην περιφέρεια, στις περιοχές που είναι ορεινές ή στα νησιά της χώρας, στις περιοχές που υπάρχει μετακίνηση πληθυσμού για λόγους αναψυχής, τουρισμού, εργασίας σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στις περιπτώσεις των ασθενών εξωτερικών τουριστών ή και στις περιπτώσεις που ασθενείς από το εξωτερικό επισκέπτονται τη χώρα προκειμένου να έχουν υπηρεσίες υγείας, παραδείγματος χάρη λουτοθεραπείες κλπ., μπορούν να καλύπτονται για τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής τους με διακρατικές συμφωνίες. Το ΚΚΕ λοιπόν προβάλλει τη θέση του για τον τουρισμό δικαίωμα και ταυτόχρονα προβάλλει και οργανώνει την ταξική πάλη για την ανακούφιση των εργαζομένων, των νέων των συνταξιούχων, διεκδικεί να αναπτυχθούν με ευθύνη του κράτους κοινωνικά προγράμματα τουρισμού για όλους τους εργαζόμενους, ταυτόχρονα με τη διεκδίκηση της ανάπτυξης κρατικών δομών και δικτύων ξενοδοχείων, κατασκηνώσεων, εγκαταστάσεων για λαϊκή χρήση. Από αυτή τη σκοπιά τάσσεται ενάντια και σε αυτό το νομοσχέδιο. Παλεύει για να είναι ελεύθερη είσοδος για τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους νέους ανθρώπους, τα αμαία σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, οργανωμένες πλάζες και πολιτιστικές δραστηριότητες στις αιματικές πηγές και τα λουτρά για να αναπτυχθούν πολιτιστικές μορφωτικές εκδρομές από τα σχολεία με την κάλυψη των εξόδων από το κράτος και να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Ο λαός έχει πείρα από την αλλαγή των κομμάτων και των κυβερνήσεων. Παρακαλώ, τον συνάδελφο. Και κάθε νέα κυβέρνηση είναι χειρότερη από τις προηγούμενες. Κύριε συνάδελφε, τελειώνω, γιατί χειρότερο γίνεται το ίδιο το σύστημα. Βασικός όρος είναι η λαϊκή αντεπίθεση με ένα οργανωμένο ταξικό κίνημα που θα βάζει μπροστά τις δικές του ανάγκες.